Αυτή είναι μια άλλη οπτική. Ομολογώ ότι την ακούω για πρώτη φορά, παρότι εσείς φέρνετε το παράδειγμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πορτογαλίας. Όμως, πείτε μου, τι εννοείται να παρέμβει η δικαστική εξουσία? Κοιτάξτε, να πούμε πρώτα, γιατί στην εποχή που ζούμε θα έπρεπε να βλέπουμε τις διεργασίες παντού και να βγάζουμε τα αρνητικά και τα θετικά διδάγματα. Καταλάβατε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς και τι δεν θα πρέπει να κάνουμε. Η Πορτογαλία έχει το εξής ιδιαιτερότητα στην εξέλιξή της σε σχέση με μνημόνια, τρόικες κλπ. Mm-hmm. Παρενέβη με δυναμικό τρόπο το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει παρέμβει 4 φορές, έχει βγάλει 4 αποφάσεις, οι οποίες θεωρούν αντισυνταγματικά μια σειρά μέτρα τα οποία επέβαλε η Τρόικα, όπως ήταν οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και μια σειρά άλλα ζητήματα. Εντάξει. Ωραία. Μάλιστα, όχι μόνο κατασταλτικά, δηλαδή δεν είπε είναι αντισταγματικά αυτά που γίναν μέχρι τώρα στην εφαρμογή τους, αλλά είπε γενικά είναι αντισυνταγματική, ας πούμε, η μείωση των μισθών πέρα από ένα ορισμένο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τρόικα να κάνει πίσω. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγνοήσεις το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Σύνταγμα μιας χώρας και σε τυπικό επίπεδο. Σε ουσιαστικό επίπεδο, όπως ξέρουμε, έχει υποβαθμιστεί το Σύνταγμα το δικό μας και φαντάζομαι και των άλλων. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, όταν σου βγαίνει το Συνταγματικό Δικαστήριο, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Με συνέπεια, αυτά τα ακραία μέτρα για την κοινωνία να μην περάσουν στην Πορτογαλία. Βέβαια, για να ολοκληρώσουμε έτσι όλο αυτό το πείραμα, ας το πούμε, η Τρόικα ήρθε και επέβαλε ισοδύναμα μέτρα. Δηλαδή να μειώσετε τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Καταλάβατε, μέτρα τα οποία ήταν πολύ αρνητικά για την οικονομία της Πορτογαλίας, χωρίς όμως να έχουν αυτό το βαρύ κοινωνικό αντίκτυπο που είχαν αυτά που ζητούσε η Τρόικα. Ωραία. Τώρα, επειδή εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου στη χώρα, δηλαδή εμφανίζονται οι βουλευτές των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων να μας λένε ότι ούφα να σάνατε στη λογική του Χότζα, με έναν φόρο που ήταν έκτακτος, γίνεται μόνιμος, μας τον βάζουν να το συγκρίνουμε το περσινό και όχι με το 2007 και το τι σήμαινε στη φορολογία των κινητών. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό? Έτσι είναι. Να πω απλώς για το φόρο αυτό και για την βελτιωμένη έκδοση. Είναι σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου. Σου πει, κοίτα να δεις, φέρε μου το λάπτοπ, φέρε μου τα κοσμήματα και το πορτοφόλι. Εντάξει. Mm-hmm. Και βγαίνοντας πει, δεν πειράζει, παίρνω τα κοσμήματα και το πορτοφόλι, κράτα το λάπτοπ. Κορόιδο θα είναι, το πορτοφόλι είναι άδειο τώρα. Ναι, το πορτοφόλι είναι άδειο, πες να την μπήκε σε ένα σπίτι που ήταν ακόμη γεμάτο. Ναι. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια, δηλαδή μας παρουσιάσαν μια εξοδοτική πώς το λένε, εκδοχή και μας παρουσιάζει τώρα μια κάπως λιγότερο εξοδοτική. Τώρα, τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, επειδή όλα τα μέτρα για τους πληστηριασμούς και για την σωρευτική και άγρια φορολογία ακινήτων έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο του συντάγματος που προστατεύει την ιδιοκτησία. Καταλάβατε? Λοιπόν, θα μπορούσε. Συγγνώμη, το πρώτο που κατάλαβα εγώ είναι ότι ένας παλιός κομμουνιστής περασπίζεται την ατομική ιδιοκτησία. Ναι, και εγώ το τρελαθούμε τώρα. Την ώρα που το έγραφα, λέω πού φτάσαν τα πράγματα. Αλλά να σας πω, ένας παλιός κομμουνιστής, εντάξει, και με τα διδάγματα που έχουμε βγάλει, δεν μπορεί να αρνηθείς πια την. Μπορεί να αρνηθείς την ιδιοκτησία στα μεγάλα μέσα παραγωγής και την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά ούτε στο σπίτι. Ούτε στο αυτοκίνητο, εντάξει, ούτε στο εξοχικό σου. Αυτό πια είναι αποδεκτό για όλους μας, ότι μια κοινωνία σύγχρονη δίνει αυτά τα δικαιώματα στους πολίτες της. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τη δυνατότητα από μόνο του να κάνει αυτό που λέγει ο κανονισμός του διοικητική ολομέλεια, να εξετάσει ένα θέμα, να αποφανθεί για αυτό το θέμα και να κοινοποιήσει στην κυβέρνηση την απόφασή του, την απόφανσή του, την άποψή του για τη συνταγματικότητα ή όχι. Το έχει κάνει αυτό το Συμβούλιο Επικρατείας σε σχέση και με το μνημόνιο. Πότε το έκανε όμως? Το έκανε όταν καταργήθηκε και μειώθηκε το ειδικό μισθολόγιο για τους δικαστικούς. Κάτι δηλαδή που ενδιέφερε άμεσα και τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους συναδέλφους τους κλπ. Και αποφάθηκαν ότι είναι αντισυνταγματικό. Βέβαια η κυβέρνηση ούτε το αξιοποίησε στις συζητήσεις με την Τρόικα,
γιατί ήθελε να εφαρμόσει αυτό το μέσο. Καταλάβατε. Οπότε. Οπότε τίποτα. Αυτό πήγε πέρασαν τα. Ωραία. Τώρα γιατί εφαρμόστηκε να το η κατάργηση και τώρα έχει γίνει προσφυγή στα δικαστήρια από μια ομάδα, ας πούμε, έτσι, δικαστικών για να κρίνουν την αντισυνταγματικότητα και η άποψή μου είναι ότι θα το βγάλουν αντισυνταγματικό. Ωραία. Εντάξει. Άρα τώρα, είναι και θέμα βούλης της κυβέρνησης να αποδεχτεί. Είναι και θέμα βούλης της κυβέρνησης, φυσικά. Mm. Αλλιώς δεν το αξιοποιεί καθόλου. Δεν το αξιοποιεί καθόλου. Ναι, αλλά κύριε Λαβανό, με επιτρέψτε μου. Σαν πολύ βαρύτητα εμπιστοσύνη δεν δίνεται στο ΣΤΕ, το οποίο μόλις προχθές είπε ότι 1.400 διοικητικοί υπάλληλοι που κάναν την προσφυγή των πανεπιστημίων λόγω μνημονίου και ότι πρέπει να εναρμονιστούμε σε αποφάσεις και όσα μας ορίζουν το μνημόνιο, καλώς διώκονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μιλάω για το Συμβούλιο της Επικρατείας όπως θα πρέπει να γίνει. Α. Γιατί κοιτάξτε, είμαστε στον πάτο τώρα. Εντάξει. Πέρασαν μια σειρά μέτρα τα οποία είναι αντισυνταγματικά, τα έβγαζε συνταγματικά συνεχώς παρά τις προσφυγές κοινωνικών οργανώσεων, πολιτών κλπ. Αλλά κάπου θα έλεγα ότι με τους πληστηριασμούς ειδικά, αλλά και με την ακραία φορολογία σε πολύ λαϊκά στρώματα στην ακίνητη περιουσία έχει ξεπεραστεί το όριο. Mm-hmm. Σε ένα κόσμο, ας πούμε, που χάνει τα πάντα. Ας πούμε, τώρα θα χάσει και το σπίτι το οποίο πίστευε ότι θα έχει δικό του. Λοιπόν, θα μπορούσε το ΣΤΕ να κάνει αυτή την διοικητική ολομέλεια που γίνεται, να δώσει τη γνώμη του και να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση στις συζητήσεις με την Τρόικα, αν θέλει να το αξιοποιήσει. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και τι μπορεί να κάνει τελικά. Κύριε Πρόεδρε, δράτω με τις ευκαιρίες. Χθες σας απάντησε ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, την ΕΤ3, ότι αυτό που λέτε ότι ευρωζώνη και ανατροπή, μάλλον σκίσιμο του μνημονίου δεν γίνεται, είναι μια άποψη λέει, που την ακούμε ενδιαφέρον, αλλά την ίδια πάνω κάτω άποψη λέει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και η Μέρκελ. Εγώ γνωρίζω ότι μόλις προχθές το σχέδιο Β παρουσίασε 8 έγγραφα ντοκουμέντα της Κομισιόν. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτή η μέθοδος να απαντάς σε μια θέση που έχει κάποιος άλλος, λέγοντας ότι έχει μια παρόμοια θέση ένας άλλος, είναι μια μέθοδος που δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί θα μπορούσα να πω, δεν το λέω με τίποτα, σας λέω, εάν μιλούσα με αυτόν τον τρόπο υπεκφυγής του κυρίου Τσίπρα, θα έλεγα ότι η θέση του κατά του μνημονίου είναι η ίδια με της Χρυσής Αυγής. Θα είναι γελίο όμως για μένα, εντελώς γελίο, και γι' αυτό δεν το κάνω, να πω ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν αξίζει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή η Χρυσή Αυγή είναι ενάντια στο μνημόνιο. Εάν έχω ουσιαστικούς λόγους που πιστεύω ότι δεν οδηγεί πουθενά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εξηγήσω τους ουσιαστικούς λόγους. Επομένως, αυτά που είπε ότι τα λέει η Μέρκελ και ο Σαμαράς είναι για το καράφι των αχρήστων. Εντάξει, για να είμαστε εξηγημένοι. Και δεν είναι διάλογος. Δεν είναι διάλογος αυτός που γίνεται. Αναφερθήκατε σε ένα έγγραφο που σε 4 κανονισμούς που δώσαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης αυτοί οι κανονισμοί. Καταλάβατε. Μέσα από αυτούς τους κανονισμούς βλέπουμε ότι υπό οποιασδήποτε συνθήκες και πολύ περισσότερο οι χώρες που έχουν προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης είναι υποχρεωμένες να δέχονται αποστολές, να δέχονται εποπτεία και επιτήρηση, να υποβάλλουν όλα τα δημοσιονομικά τους και οικονομικά τους σχέδια στην Ευρωζώνη για έγκριση, να υφίστανται κυρώσεις αν δεν το κάνουν αυτό, να υφίστανται πρόστιμα και μάλιστα μέχρι την εποχή, όχι που θα βγουν στις αγορές, εντάξει, που θα πει κανείς, εντάξει, ολοκληρώθηκε πια το μνημόνιο, μέχρι την εποχή που θα έχουν εξοφλήσει το 75% των χρεών τους προς την Ευρωζώνη και τις χώρες μέλη και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Δηλαδή μιλάμε... Μέχρι το 2060 λέτε. Μερικοί το υπολόγισαν μέχρι το 2060, εγώ θα σας έλεγα στον αιώνα τον άπαντα. Με αυτή την έννοια, το να λες ότι θα μείνω στην Ευρωζώνη και δεν θα είμαι στο μνημόνιο, δεν είναι αλήθεια και μιλάω έτσι, συγκρατούμε στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι αλήθεια και πιστεύω ότι όταν δεν λες αλήθεια στον κόσμο, τον βάζεις σε σύγχυση και αυτή η σύγχυση οδηγεί τον κόσμο σε μια απογοήτευση, σε μια παρέτηση, σε μια μυρολατρεία, σε μια
εξαθλίωση τελικά όσον αφορά την, την κοινωνική του δράση που τη βλέπουμε σήμερα παντού, ας το πούμε, και που βλέπουμε ότι κανένας αγώνας δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει προβληθεί μια εναλλακτική λύση που πραγματικά μπορεί να γίνει. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έχετε και μια γνώση της κοινωνίας του Ηρακλείου, με την έννοια όχι μόνο ως βουλευτής, αλλά με τις συχνές επαφές σας. Και μου λείπει και όλα στο Ηράκλειο, το λέω. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μετά την Κυριακή της ψήφου δυσπιστίας ή εμπιστοσύνης, ανάλογα από την πλευρά που το βλέπαν, λέγανε όλοι ότι, εν πάση περιπτώσει, οι δύο πόλοι, να το πω χοντρικά, τσιμενταρίστηκαν. Ανταυτού, από την Τρίτη και μετά, εγώ τουλάχιστον παρατηρώ και πολλοί κόσμος μια πλήρη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού. Πλήρη. Και στον έναν πόλο που συγκροτείται χρόνια και στον άλλον που πάει να συγκροτηθεί. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι πόλη όμως στα, μέσα στα πλαίσια της αποδοχής, ας πούμε, των κεντρικών αξώνων που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Διότι για μένα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωμαράς από μια άποψη είναι στον ίδιο πόλο. Δηλαδή είναι μέσα στο σχέδιο Α. Δεν αμφισβητούν την Ευρωζώνη με την έννοια ότι κινούνται μέσα σε, σε κοινά όρια. Καταλάβατε, τώρα ο ένας λέει ότι είναι πιο, πιο καλός διαπραγματευτής από τον άλλον, αυτό είναι άλλο θέμα, στο λύσει ο λαός. Για μένα, ας πούμε, ο ένας πόλος είναι η αποδοχή της Ευρωζώνης και ο δεύτερος πόλος είναι η, η πολιτική της πλήρους παύσης πληρωμών και της προσφυγής στο εθνικό νόμισμα, προκειμένου να μπορέσεις να βγεις από αυτή τη μεγαλύτερη ύφεση που είχε ποτέ χώρα στον κόσμο, αναπτυγμένη. Αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να κλείσουμε διαφορετικά. Ναι. Φαντάζομαι ότι και για σας είναι κάπως διαφορετική αυτή η περίοδος των τριών ημερών, 40 χρόνια πολυτεχνείο. Και είστε στον πυρήνα αυτής της γενιάς. Ναι. Θέλω, κοιτώντας πίσω, κοιτώντας το σήμερα και κοιτώντας το αύριο, διότι ξέρετε, υπάρχει μια μόνιμη εποδός, αυτή η γενιά είναι που χαντάκωσε. Εγώ δεν το συμμερίζομαι, αλλά σας τη φέρνω, την ξέρετε, την έχετε ακούσει. Χαντάκωσε αυτή τη χώρα 40 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Ισχύει αυτό. Αλλά ξέρετε, ο Βενιζέλος, για να μιλήσω με, έτσι, με ένα μεγάλο πολιτικό. Ιστορία κλίμακας, ναι. Ναι, ναι, ναι. Που είναι και από την Κρήτη, από εσάς. Και ο Γούναρης ήταν στην ίδια γενιά. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν περίπου ίδια ηλικία. Ο Γούναρης ήταν ο πρωθυπουργός της Μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε, η γενιά έχει ένα νόημα. Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά μέσα στη, σε μια γενιά μπορείς να βρεις τις μεγαλύτερες αντιθέσεις. Μέσα σε αυτό που λέμε γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι 55, 60, 65 χρονών σήμερα, θα βρεις, ας πούμε, και τους προδότες και τους κλέφτες. Και αυτούς που είναι φυλακοί και τους πολλούς που δεν μπήκαν φυλακή και τους αξιοπρεπείς και αυτούς που μείναν ανώνυμοι και αυτοί που ήταν επώνυμοι και προσπάθησαν να αγωνιστούν για κάτι, με αυτή την έννοια να μην ομαδοποιούμε τα πάντα. Καταλάβατε. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Και πιστεύω ότι και αυτή η γενιά μαζί με τις νεότερες γενιές έχει να παίξει το δικό της ρόλο σε μια μεγάλη καμπή της ιστορίας της Ελλάδας. Απλώς, αφού με ρωτήσατε για το Πολυτεχνείο, θέλω να σας πω ότι έχω την αίσθηση φέτος, που είναι σημαδιακή χρονιά, 40 χρόνια, ότι δεν είναι γιορτή, επέτειος, ο εορτασμός της επαιτίου του Πολυτεχνείου, αλλά με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Με τις αποφάσεις να κλείσει τα πανεπιστήμια επί 5 μέρες. Με το ότι απαγορεύει, ξέρω, στην ΕΡΤ να πάει να μεταδώσει από το Πολυτεχνείο. Με την στρατοκρατία που θυμίζει, κάνει μια προσομοίωση. Δηλαδή έχεις την εντύπωση φέτος ότι ξαναζεις κατά κάποιο τρόπο αυτό που ζήσες στο Πολυτεχνείο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ από το ξέρετε, ήταν ένα μήνυμα ελευθερίας ενάντια στις δυνάμεις καταστολής, στη στρατοκρατία κλπ. Τότε, και βλέπω ότι αυτό το μήνυμα το χρειαζόμαστε και φέτος.